με τη βοήθεια του νοσοκομείου μας και κυρίως με τις τη βοήθεια της Διευθύντριας, της κυρίας Παπαδημητρίου, του Τμήματος Αιμολοσίας, πραγματοποιήθηκε σήμερα η 17η αιμοληψία που οργανώνει η Ιερά Μητρόπολη μας. Το θέμα μας δεν είναι αν είναι μία ή 17η. Το θέμα μας είναι και η παράκλησή μας είναι να ευαισθητοποιούνται οι άνθρωποι και να προσέρχονται είτε στο νοσοκομείο μας, στο Τμήμα Αιμολοσίας, είτε στην Ιερά Μητρόπολη, είτε σε κάποιους άλλους συλλόγους και να προσφέρουν αίμα. Φτάσαμε το καλοκαίρι να μην έχουμε επαρκή ποσότητα φιαλών αίματος στο νομό μας, αλλά δυστυχώς και σε άλλα μέρη της πατρίδος μας. Είναι πηγή ζωής και θα πρέπει να σκεπτόμαστε τους αδελφούς μας που έχουν ανάγκη είτε από έκτακτα γεγονότα είτε από κάποια χρόνια προβλήματα, που μπορεί στη θέση τους να έρθουμε κι εμείς και να χρειαστούμε κι εμείς αίμα και θα πρέπει να το βρούμε την ώρα που θα το έχουμε ανάγκη. Οι συνεργάτες της κυρίας Παπαδημητρίου είναι παρόντες όλο τον χρόνο, παρούσες και παρόντες όλο τον χρόνο για αυτό το πολύ σπουδαίο έργο και την προσπάθεια η οποία γίνεται. Παρακαλώ πάρα πολύ όλους, ανεξαιρέτως όλους που μπορούν να προσφέρουν μία φιάλη αίμα, να το προγραμματίζουν στη ζωή τους. Θα τα εξηγήσει και η ιδία. Εκτός του ότι είναι ανανέωση του οργανισμού και υγεία, γιατί ανανεώνεται έτσι, το αίμα, θα μας τα πει καλύτερα και επιστημονικότερα εκείνη, προσφέρουμε στον αδελφό μας. Κάνουμε πράγματα δηλαδή που δίνουμε βοήθεια, είναι αλτρουισμός, είναι αγάπη, είναι φιλαδελφία το να προσφέρουμε αίμα και οι ανάγκες είναι πολλές. Η αλήθεια είναι ότι η Ιερά Μητρόπολης πλέον στέρεψε. Δεν έχουμε πλέον φιάλες. Όποιοι και αν έρχονται χωρίς να τους γνωρίζουμε, το θεωρούμε ιερά μας υποχρέωση και προσφέρουμε αίμα. Όμως και εκείνοι πρέπει να καταλάβουν ότι θα πρέπει να το αντικαθιστούν, να μας δίνουν ξανά το αίμα το οποίο πήραν, αλλά και με κάθε προσπάθειά τους και κυρίως οι νέοι και οι άνθρωποι που μπορούν να προσφέρουν αίμα. Αυτή είναι η παράκληση, αυτή είναι η προσπάθεια και παράλληλα, ακόμη μια φορά, ευχαριστίες πολλές στους εθελοντές αιμοδότες και στην κυρία Παπαδημητρίου και στους συνεργάτες της για αυτή την προσπάθεια η οποία γίνεται στο νοσοκομείο μας και στο νομό μας. Σήμερα πραγματοποιείται η προγραμματισμένη αιμοδοσία του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος Αιμοδοσίας της Ιεράς Μητρόπολης. Ευχαριστούμε τον Σεβασμιότητο για αυτή την πρωτοβουλία και για την ίδρυση της Τράπεζας Αίματος. Σήμερα η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά, έχουμε μείνει ικανοποιητική προσέλευση των αιμοδοτών και ελπίζουμε αυτή η προσπάθεια να συνεχιστεί. Όπως γνωρίζετε, οι ανάγκες σε αίμα είναι μεγάλες. Κάθε χρόνο ετησίως στο νομό μας αγγίζουν τις 5.500 με 6.000 μονάδες. Τα περιστατικά πολλά, ιδιαίτερα την περίοδο του καλοκαιριού. Και μάλιστα με το πέρας του καλοκαιριού οι ανάγκες σε αίμα αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο και υπήρχε και σχετικό πρόβλημα με την επάρκεια του αίματος. Καλούμε με την ευκαιρία αυτή, κάνουμε έκκληση σε όλους τους εθελοντές αιμοδότες που είναι ηλικίας 18-65 ετών να προσέλθουν στην αιμοδοσία και να προσφέρουν αίμα. Η αιμοδοσία, όπως ανέφερε και ο Σεβασμιότητος, είναι πράξη αλτρουισμού. Η ανιδιοτελής προσφορά αίματος είναι ύψιστη πράξη αγάπης προς τον συνάνθρωπο και αυτό θα πρέπει να γίνει συνείδηση του κάθε πολίτη και έτσι να έρθει με τη σειρά του να αιμοδοτήσει. Οπότε μπορούν να έρχονται όλοι να αιμοδοτήσουν οι συμπολίτες μας και όσον αφορά την Τράπεζα της Εκκλησίας, τους υπόλοιπους αιμοδοτικούς συλλόγους και έτσι όλοι μαζί να συνδράμουν στην κάλυψη των αναγκών σε αίμα του νομού μας.